και για τα ερωτήματα τα οποία έχουν σε σχέση με το κινητό το οποίο αφέθηκε στα συρτάρια της, του αναζητήσεων μέχρι που πήγε και το παρέλαβε μετά από εξιοδότηση ο αδερφός. Και για το γεγονός ότι ο κύριος Λιγνάδης αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη έχει ένα τηλέφωνο ενώ φέρεται να χρησιμοποιούσε τρία. Και για το γεγονός ότι εδώ υπάρχει και μια άλλη υπόνοια μέσα από τις καταθέσεις για ένα μπλε λάπτοπ το οποίο έχει εξαφανιστεί. Θέλω να πω ότι η τακτική της ανακρίτριας, αν το υποθέσουμε ότι είναι ένοχος ο κύριος Λιγνάδης, του παρήχε όλο το χρονικό περιθώριο για να εξαφανίσει ενοχοποιητικά στοιχεία. Γι' αυτό το λέω. Αν είστε εσείς ικανοποιημένος. Του κύριου Λιγνάδη. Είναι αυτά τα οποία λέει και ο Γιώργος. Συν το γεγονός, Πέτρο, ότι εσείς κύριε Βλάχο, από την πολύ μεγάλη σας εμπειρία, έχετε δει πόσο καιρό είναι η υπόθεση του κύριου Λιγνάδη. Κύριε Λιγνάδη έχει... Έχετε δει εσείς σε μια τέτοια υπόθεση να ζητάτε μετά από μήνες επί της ουσίας οι άρσεις αυτές του απορρίτου και τα άλλα. Αυτό γίνεται από την πρώτη στιγμή. Είναι εξωφρενικό αυτό το οποίο βιώνουμε στην παρούσα χρονική περίοδο. Η περιοχή Νίκο, όπως είπε και ο Βασίλης, είναι αποκλεισμένη. Ήδη αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών σαρώνουν την περιοχή για να εντοπίσουν το οποιοδήποτε στοιχείο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να βρεθεί αρχικά το δρομολόγιο διαφυγής των δύο δραστών της εμψυχρό εκτέλεσης του συναδέλφου Γιώργου Καραϊβάζ έξω από το σπίτι του σήμερα πριν από λίγη ώρα. Προσπαθούν να βρουν το οποιοδήποτε στοιχείο. Όπως είπε και ο Βασίλης, έφυγαν από την περιοχή με ένα μηχανάκι μεσαίου κυβισμού, με ένα σκουτεράκι. Φαίνεται ότι ο ένας από τους δύο φορούσε ένα μπουφάν το οποίο ήταν χακί. Μας αναφέρουν οι αστυνομικοί ότι ήταν στρατιωτικού τύπου το συγκεκριμένο μπουφάν. Πυροβόλησαν και εξαφανίστηκαν στα στενά της ευρύτερης περιοχής. Όντως, πάρκαρε το αυτοκίνητό του όχι στο γκαράζ, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του. Η πλατεία για την οποία μιλάμε και την οποία βλέπετε είναι ακριβώς πίσω από αυτό το σημείο. Εδώ βλέπετε την κορδέλα της αστυνομίας. Πίσω ακριβώς υπάρχει ένα παρκάκι. Στη γωνία ακριβώς είναι ισορρός του άτυχου συναδέλφου, ο οποίος έπεσε θύμα εκτέλεσης. Πραγματικά μιλάμε σε ένα σημείο στο οποίο είναι. Πραγματικά υπάρχει πολλή κόμψη εδώ, υπάρχουν γείτονες. Απορίας άξιων είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν άκουσαν καμία σφαίρα, δεν άκουσαν ήχο από σφαίρες. Και μιλάμε για 2,5 ώρα το μεσημέρι, περίοδο, έτσι. Αυτό που λέμε μέρα μεσημέρι στον ορισμό του. Νίκο, υπάρχουν εδώ κάτοικοι της περιοχής που ήταν στα μπαλκόνια τους εκείνη την ώρα, δεν άκουσαν τίποτα. Αυτό μας δείχνει ότι η επικρατέστερη εκδοχή είναι πως οι δράστες, οι εκτελεστές χρησιμοποίησαν σιγαστήρα κατά την εκτέλεση. Είναι κάτι που εξετάζεται καθώς δεν υπάρχει καμία αναφορά για ήχους, υπάρχουν μόνο ήχοι από σπασμένα τζάμια όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Οι έρευνες συνεχίζονται αυτή τη στιγμή, ισορρός του άτυχου συναδέλφου είναι εδώ και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να συλλέξει όλα τα στοιχεία και ενδεχομένως να βρει κάποια στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στους ενόχους. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από 10 κάλικες στο σημείο και ο Γιώργος Καραϊβάζ μετά από την ρηπή αυτή, από τους πολλούς πυροβολισμούς, έπεσε μπρούμητα στο έδαφος εκεί όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή. Μια έκτακτη είδηση, καθώς πριν από λίγο άγνωστοι εκτέλεσαν εμψυχρό τον συνάδελφο, τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ, έξω από το σπίτι του στα νότια προάστια. Ο Βάιος Σύρος θα μας ενημερώσει. Τι έχει συμβεί, Βάιε? Λοιπόν, Κάτια, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Καραϊβάζ, είχε φτάσει έξω από το σπίτι του στην οδό Ανήλου, στην 29, στον Άλυμο. Ξαφνικά πέρασε από δίπλα του ένα σκούτερ, ένα μηχανάκι με δύο άτομα. Ο συνοδηγός έβγαλε όπλο και τον πυροβόλησε τουλάχιστον 6 φορές. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ο θάνατος του Γιώργου Καραϊβάζ, του αγαπητού συναδέλφου, του αστυνομικού συντάκτη, χρόνια μαζί. Αλλά από ό,τι φαίνεται, οι πληροφορίες όλες συγκλίνουν σε αυτό το δυσάρεστο γεγονός ότι ήταν μια δολοφονική ενέδρα και τον περιμένανε να φτάσει. Ενδεχομένως να τον ακολουθούσαν κιόλας με το αυτοκίνητό του την ώρα που πλησίαζε στο σπίτι του και βρήκαν την πιο κατάλληλη στιγμή, την ώρα που κατέβηκε προφανώς από το αυτοκίνητο. Ακόμη βέβαια, κάτι σου αναφέρω, κάποιες πληροφορίες οι οποίες δεν είναι διασταυρωμένες πλήρως. Κατέβηκε λοιπόν ο Γιώργος Καραϊβάζ από το αυτοκίνητο, όπως συγκλίνουν οι πληροφορίες, και τότε οι δύο δράστες που του είχαν στήσει την ενέδρα έξω από το σπίτι που τον ακολουθούσαν, κατέβηκαν, τον πυροβολήσανε 6 φορές. Τι να πω, είναι ο δικός μας Γιώργος Καραϊβάζ, συνεργάζεται με την εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη. Οι τηλεθεατές τον βλέπουν καθημερινά στην εκπομπή της Ζήνας. Ασχολείται με πολλές και δύσκολες υποθέσεις όλα αυτά τα χρόνια που από κοινού πορεύεστε στο αστυνομικό ρεπορτάζ ο Γιώργος Καραϊβάζ. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και να το πιστέψουμε ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Για μας ήταν σοκ. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ την πληροφορία, γιατί είναι σαν να είμαστε μαζί 32 χρόνια.
Είμαστε μαζί στο ρεπορτάζ με τους συναδέλφους, με τη Ζήνα, με όλους εμάς εδώ πέρα. Στην αρχή το θεωρήσαμε ως φάρσα. Πάντως υπάρχει εκτεταμένη επιχείρηση της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή. Έχει κινητοποιηθεί το σύμπαν για να μπορέσουν να εντοπίσουν κάποια ίχνη από τα δύο άτομα, από τους δύο δολοφόνους του συναδέλφου, το σκουτεράκι. Προσπαθούν μέσω κάμερας, μέσω αυτών των μαρτύρων, μέσω οπτικού υλικού από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή, να μπορέσουν να φτάσουν στην ταυτότητα των δραστών. Η πρώτη εκτίμηση συγκλίνει προς την πιθανότητα να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.